Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,82% του ΑΕΠ και ανάπτυξη 2,5% προβλέπει για το επόμενο έτος ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε στη Βουλή και ο οποίος, όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών, είναι ο τελευταίος που κατατίθεται στο πλαίσιο του μνημονίου. Έχω την τιμή να καταθέσω στο Σώμα τον κρατικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018. Εύχομαι, κύριε Υπουργέ, και οι επόμενοι προϋπολογισμοί να είναι καλύτεροι. Το πλεόνασμα είναι υψηλότερο από τον στόχο 3,5 του ΑΕΠ που έχει συμφωνηθεί με τους θεσμούς και σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών η δημοσιονομική προσπάθεια που έχει ήδη καταβληθεί, καθώς και η άρση της οικονομικής αβεβαιότητας και η σημαντική βελτίωση του οικονομικού κλίματος είναι επαρκείς παράγοντες για την ασφαλή επίτευξή του. Εφέτος εκτιμάται πρωτογενές πλεόνασμα 2,44% του ΑΕΠ, έχοντας ήδη ενσωματώσει δαπάνη 1,4 δις ευρώ ή 0,78% του ΑΕΠ για το κοινωνικό μέρισμα, την επιστροφή των κρατήσεων στους συνταξιούχους και την εξόφληση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στη ΔΕΗ. Σημαντικός παράγοντας της υπέρβασης του 2017 ήταν το καλύτερο του αναμενόμενου αποτέλεσμα των ασφαλιστικών ταμείων, τόσο από την πλευρά των εσόδων όσο και από την πλευρά των δαπανών, καθώς και η χρηστή διαχείριση των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού. Ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2017 εκτιμάται στο 1,6%. Το ΑΕΠ θα διαμορφωθεί σε 178,579 δισεκατομμύρια ευρώ και όπως αναφέρεται στον προϋπολογισμό, η πρόβλεψη για επιτάχυνσή του, το ΑΕΠ θα ανέλθει σε 184,691 δισεκατομμύρια ευρώ το επόμενο έτος, στηρίζεται στις προβλέψεις για θετική συνεισφορά από την ιδιωτική κατανάλωση, που ενισχύεται από την ταχύτερη αύξηση της απασχόλησης και τη συνεχιζόμενη μείωση της ανεργίας. Θετική συνεισφορά από τον ακαθόριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου, που αναμένεται να αυξηθεί με διψήφιο ρυθμό λόγω του ευνοϊκότερου επενδυτικού περιβάλλοντος στη βάση των υλοποιούμενων μεταρρυθμίσεων του προγράμματος, αλλά και της αυξημένης ζήτησης, και περαιτέρω βελτίωση του πραγματικού ελλείμματος στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών κατά 0,2% του ΑΕΠ εν μέσω αυξήσεων στην εξαγωγική και εισαγωγική δραστηριότητα. Ειδικότερα στην άνοδο του ΑΕΠ θα συμβάλλουν η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,2% και της δημόσιας κατανάλωσης κατά 0,2%. Επίσης, οι ιδιωτικές επενδύσεις προβλέπεται να αυξηθούν κατά 11,4%, ενώ οι εισαγωγές θα αυξηθούν κατά 4,6% και οι εξαγωγές κατά 3,8%. Η ενεργία προβλέπεται να υποχωρήσει περαιτέρω το 2018 στο 18,4% από 19,9% φέτος, ενώ ο εναρμονισμένος πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 0,8% από 1,2% φέτος. Το δημόσιο χρέος προβλέπεται να διαμορφωθεί το 2018 στο 179,8% του ΑΕΠ από 178,2% του ΑΕΠ φέτος. Όπως αναφέρεται στο κείμενο του προϋπολογισμού, η επαλήθευση των τρεχουσών εκτιμήσεων για το 2018 εξαρτάται από την πραγματοποίηση των ορόσημων που ενσωματώνονται στις υποθέσεις του βασικού μακροοικονομικού σεναρίου. Αυτές είναι η ομαλή πρόοδος του προγράμματος στήριξης μέσω του ESM έως την ολοκλήρωσή του τον Αύγουστο του 2018, η ομαλή και ασφαλής επιστροφή στις διεθνείς χρηματαγορές, η εφαρμογή των μεσοπρόθεσμων μέτρων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους και η επικράτηση ομαλών συνθήκων στο διεθνές γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον έναντι των διεθνών αναταράξεων που επενέργησαν από το 2015. Προσφυγική κρίση, εσωστρέφεια σε επίπεδο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολιτική αποκλίσεων από το γενικότερο πνεύμα της παγκόσμιας συνεργασίας. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι ο προϋπολογισμός του 2018 είναι ο τελευταίος που κατατίθεται στο πλαίσιο του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής και σημαδοτεί την είσοδο της χώρας σε μια νέα περίοδο οικονομικής σταθερότητας. Ο προϋπολογισμός του 2018 φέρνει νέους φόρους και περικοπές σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και ανεμική ανάπτυξη, σημειώνει η Νέα Δημοκρατία σε ανακοίνωσή της, χαρακτηρίζοντας τον προϋπολογισμό ως προϋπολογισμό λιτότητας. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει ότι ταυτόχρονα ο προϋπολογισμός του 2018 αποκαλύπτει ότι η φετινή υπέρβαση του δημοσιονομικού στόχου δεν οφείλεται στο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης, καθώς αυτός ψαλιδίζεται για μια ακόμη φορά στο 1,6% αντί 2,7% της αρχικής πρόβλεψης. Αντίθετα, είναι το αποτέλεσμα της συνειδητής ανελαίτης φορολογικής και ασφαλιστικής κυβερνητικής επιδρομής και της εσωτερικής τάσης πληρωμών. Πού καθρεφτίζεται αυτό? Στις 1 εκατομμύριο
κατασχέσεις που ήδη έχουν επιβληθεί, ενώ επιπλέον 733.000 συμπολίτες μας βρίσκονται στο κυβερνητικό στόχαστρο, στη μη απονομή 300.000 συντάξεων και στην αναστολή δαπανών για δημόσιες επενδύσεις, συνεχίζει Πειραιός. Παράλληλα, η Νέα Δημοκρατία σημειώνει πως το 2018 νέα μέτρα ύψους 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ θα επιβληθούν, όπως είναι ενδεικτικά οι νέες περικοπές, το ενιαίο μισθολόγιο, οι πρόσθετες περικοπές στις συντάξεις και τα οικογενειακά επιδόματα, η κατάργηση του ΕΚΑΣ και της έκπτωσης φόρου για ιατρικές εξετάσεις, η επέκταση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, ο φόρος διαμονής, οι πρόσθετες επιβαρύνσεις στις ασφαλιστικές εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η κυβέρνηση έχει επιβάλει συνολικά 27 νέους φόρους και 21 περικοπές συντάξεων και κοινωνικών επιδομάτων, έχει μειώσει και μάλιστα δύο φορές το αφορολόγητο, έχει αυξήσει τους πιο άδικους έμεσους φόρους και δημιούργησε την γενιά των 360 ευρώ. Η αλλαγή οικονομικής πολιτικής έχει καταστεί απολύτως αναγκαία. Αυτό όμως προϋποθέτει πολιτική αλλαγή και νέα διακυβέρνηση, καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία. Μετά από συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Ράκης, έγινε γνωστό ότι με σχετική απόφασή της αποδέχτηκε δωρεά της εταιρείας του αγωγού φυσικού αερίου TAP, που αφορά σε 6 εκχιονιστικά πολυμηχανήματα Mercedes-Benz στα πλαίσια της εταιρικής ευθύνης και των αντισταθμιστικών του TAP. Από όσο φαίνεται, σε φάση υλοποίησης βρίσκεται πλέον η προσφορά των ανταποδοτικών ωφελών του αγωγού φυσικού αερίου TAP προς τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποφάσισε την αποδοχή της δωρεάς, αφού είναι απαραίτητη προκειμένου να εκτελονιστούν τα μηχανήματα σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, επικεφαλής της οποίας είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία αγόρασε τα συγκεκριμένα μηχανήματα από το εξωτερικό και τα φέρνει ώστε να τα παραλάβει η περιφέρεια. Η αποδοχή της δωρεάς είναι απαραίτητο προαπαιτούμενο για τον εκτελονισμό των μηχανημάτων και τις λοιπές σχετικές διαδικασίες προκειμένου η παράδοση παραλαβή να έχει ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους. Η δωρεά αυτή εντάσσεται σε μια σειρά από πρόσθετα ωφέλη στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης της εταιρείας που έχει συμφωνηθεί με τη διοίκηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης. Το συνολικό ποσό που αναμένεται να διατεθεί στην κοινωνία των τριών περιφερειών από όπου διέρχεται ο αγωγός ανέρχεται σε 32 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα 10 εκατομμύρια είναι για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 10 εκατομμύρια για την Κεντρική Μακεδονία και 7 εκατομμύρια στη Δυτική Μακεδονία, ενώ μέσω των περιφερειών και των ΠΕΔ άλλα 5 εκατομμύρια θα κατανεμηθούν ανάλογα σε δεύτερη φάση. Σε συνεννόηση με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η κατανομή των 10 εκατομμυρίων ευρώ θα είναι της τάξης του 35% έως 40% για την Περιφέρεια και 60% έως 65% για την Περιφερειακή Ένωση Δήμων. Όλα τα έργα της κατηγορίας αυτής αφορούν τους δήμους από τους οποίους διέρχεται ο ΤΑΠ και μόνο, δηλαδή στους 11 δήμους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι δήμοι αυτοί είναι Αλεξανδρούπολης, Μαρόνια, Σαπών, Κομωτινής, Ιάσμου, Αυδείρων, Ξάνθης, Τοπίρου, Νέστου, Καβάλας, Δοξάτου και Προσοτσάνης. Ειδικά για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τα ανταποδοτικά ωφέλη από τη διέλευση του αγωγού φυσικού αερίου αφορούν τους τομείς. Τον τομέα της υγείας, τη λειτουργία του Κέντρου Καταγραφής και Αντιμετώπισης Εξωτικών Νοσημάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην Ορεστιάδα για την αντιμετώπιση των ζωονόσων και ανθρωπονόσων μεταδιδόμενων από τα ζώα προϋπολογισμού περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ. Τον τομέα του περιβάλλοντος, την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων κατά προτεραιότητα σχολικών κτηρίων μέσω εγκατάστασης συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προϋπολογισμού περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ. Τον τομέα της πολιτικής προστασίας, την προμήθεια 6 τουλάχιστον μηχανημάτων αποχιονισμού και διανομής άλατος και λοιπά μηχανήματα έργων και οχήματα προϋπολογισμού περίπου 900.000 ευρώ. Στον τομέα του πολιτισμού, για την τουριστική προβολή και άλλες ενέργειες προϋπολογισμού περίπου 350.000 ευρώ. Και στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, την κατασκευή μικρών ερδευτικών λίμνοδεξαμενών και δύο μικρών εγκυοβελτιωτικών έργων και τρίτον την ανάδειξη και προώθηση αγροτικών προϊόντων προϋπολογισμού περίπου 1.750.000 ευρώ.
Τέλος, την ενίσχυση των εργαστηρίων του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τη δημιουργία βραχαίως τμήματος εξειδίκευσης μηχανικών στο φυσικό αέριο του ΑΕΔ της Κομωτινής, των ΙΕΚ ή των ΣΕΚ, των ΝΕΠΑΛ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη δημιουργία θερμοκηπίων και λειτουργία τμήματων εξειδίκευσης θερμοϊδραυλικών φυσικού αερίου. Πάμε τώρα και στο θέμα με τις καθαρίστριες του Δήμου Δράμας. Μετά από πολύ ωραία αναμονή, προχθές Δευτέρα 20 Νοεμβρίου, οι συμβασιούχες καθαρίστριες των δημοσίων σχολείων δεν πήραν μια ξεκάθαρη απάντηση από το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας σχετικά με το αντίτιμο των μέσων ατομικής προστασίας και το γάλα που δικαιούνται αναδρομικά από το 2012, αναφέρει δελτίο τύπου του Εργατικού Κέντρου Δράμας. Με αφορμή αυτό το γεγονός, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Δράμας κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή και για την εγγένη στάση της, όπως και για την άσκηση bullying, όπως αναφέρει ο κύριος Σαυρίδης, στις εργαζόμενες με διάφορες μεθόδους και επισημαίνει ότι θα κινηθούν δικαστικά. Με σχετικό δελτίο τύπου, το Εργατικό Κέντρο Δράμας, υπερασπιζόμενο τα εργασιακά δικαιώματα των συμβασιούχων καθαριστριών των δημοσίων σχολείων και των καθαριστών, τονίζουν πως έχουν μείνει άφωνοι από την αντιμετώπιση του όλου ζητήματος από τους αιρετούς άρχοντες της πόλης μας, οι οποίοι στάθηκαν κατώτεροι των περιστάσεων, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο δελτίο τύπου, υπονοώντας ξεκάθαρα τόσο τον Δήμαρχο Δράμας Χριστόδουλο Μαμσάκο, όσο και συμβούλους της παράταξής του. Μάλιστα, ζητά από τον Δήμαρχο της Δράμας να σταματήσει αυτόν τον ψυχολογικό εκπιασμό απέναντι στις εργαζόμενες των 250 ευρώ και να καταλάβει ότι όλα αυτά θυμίζουν εργασιακό μεσαίωνα. Το καλοκαίρι που μας πέρασε βγήκε ένας νόμος που υποχρεώνει τους Δήμους και τις Επιτροπές Πρωτοβάθμιας να συμμορφωθούν όσο αφορά τις συμβασιούχες καθαρίστριες στα σχολεία. Δηλαδή, να τους παρέχουν μέτρα προστασίας των εργαζομένων όπως προβλέπει ο νόμος, να τους δίνουν το ημερήσιο γάλα όπως προβλέπει ο νόμος και να δοθούν αναδρομικά από το 2012 μέχρι το 2016. Δηλαδή, ό,τι προβλέπεται για τους υπόλοιπους εργαζόμενους, μιας και είναι και αυτοί οι συμβασιούχες εργαζόμενοι, θα πρέπει να έχουν την ίδια αντιμετώπιση. Ο Δήμος της Δράμας, γνωρίζοντας τον νόμο και με τις πολλές επισκέψεις που έχουμε κάνει, αδιαφορεί για το γεγονός αυτό ότι ενώ είναι ο νόμος τον υποχρεώνει να πάρει αυτά τα μέτρα και να αντικαταστήσει αυτή την αδικία που γινότανε, δεν το είχε κάνει μέχρι τώρα. Θα τονίσω ότι ο συγκεκριμένος νόμος θα πρέπει να έχει περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου το ζήτημα για να πάει προς λύση. Εμάς σαν σωματείο και σαν εργαζόμενες στην καθαριότητα των σχολείων δεν μας ενδιαφέρει, αν δεν έχει καταλάβει ο Δήμαρχος, ότι εμείς θα πρέπει να εφαρμόσουμε τον νόμο. Δεν μας ενδιαφέρει πού θα βρει τα λεφτά και πού θα βρει τα προσωπικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται, παπούτσια, γάντια, μάσκες κτλ. Αυτή είναι μια υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής και της Πρωτοβάθμιας να εφαρμόσει τον νόμο. Έτσι λοιπόν πήγαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου και το Σωματείο των Καθαριστριών και τέθηκε πρώην ημερησίας διάταξη στο ζήτημα από την αντιπολίτευση για το θέμα των συμβασιών καθαριστριών. Ο Δήμαρχος προσπάθησε να διαφύγει όλη αυτή την και να πάρει μια ξεκάθαρη θέση στο ζήτημα και θα πω ότι μάλιστα κατηγορήθηκαμε από Δημοτικό του Σύμβουλο ότι είμαστε εργατοπατέρες. Δεν ξέρω αν ξέρει τι σημαίνει αυτή η λέξη και μάλιστα και ότι αποκάλεσε τις καθαρίστριες στις σχολικές μονάδες της συμβασιούχων γυναικούλες. Πραγματικά μένουμε έκπληκτοι από το γεγονός αυτό ότι ενώ προσπαθούμε να αποδείξουμε που δεν είναι κανένα χρέος δικό μας πώς θα πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος να μας κατηγορούν και όλα από πάνω, εμείς έχουμε πει σαν εργατικό κέντρο αν δεν ανακαλέσει δημόσια αυτό το χαρακτηρισμό, δεν ξέρω αν γνωρίζει, θα το ξαναπώ τι σημαίνει αυτό, πάντως η διοίκηση την Παρασκευή του Εργατικού Κέντρου θα αποφασίζει γιατί πώς θα κινηθεί πάνω στο ζήτημα αυτό. Και να είναι σίγουρος ότι θα κινηθεί νομικά για το όλο το ζήτημα. Δεν έχει δείξει το Εργατικό Κέντρο της Δράμας ότι πραγματικά είναι σε αυτό
σε αυτό το σκεπτικό του συγκεκριμένου του κ. Βασιλιάδη, ότι ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου είναι εργατοπατέρας. Τι ήθελε δηλαδή ο κ. Βασιλιάδης, να πηγαίνουμε να του χτυπάμε την πλάτη και να τον παρακαλάμε να εφαρμόσει τον νόμο? Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι θα ζητηθεί από τις αντιπολιτεύσεις να γίνει ένα έκτακτο δημοτικό συμβούλιο και να πάρουν μια απόφαση υπέρ των καθαριστριών, και από εκεί και πέρα το Υπουργείο Εσωτερικών να βρει τα χρήματα να πληρώσει τις καθαρίστριες. Αυτές οι αδικίες που γίνονται νόμοι, γιατί τους έχω πει στην αρχική μου τοποθέτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι εμείς οι συνδικαλιστές παλεύουμε την αδικία να τη διορθώσουμε. Έτσι ο νομοθέτης έκανε σωστό και πολύ καλά έκανε, ότι δεν πρέπει να υπάρχουν εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων. Δηλαδή κάποιοι να απολαμβάνουν κάποια δικαιώματα και προνόμια και κάποιοι άλλοι να μην τα απολαμβάνουν. Έτσι έκανε δηλαδή και βγήκε αυτός ο νόμος που θα πρέπει να εφαρμοστεί υποχρεωτικά. Καλό λοιπόν όλους τους δήμους της Δράμας, του νομού της Δράμας, γιατί δεν είναι, πρόκειται μόνο για το Δήμο της Δράμας, για όλους τους δήμους να εφαρμόσουν το μέτρο, να δίνουν το γάλα στους εργαζόμενους όπου προβλέπεται, τα μέτρα, τα προσωπικά είδη υγιεινής και ασφάλειας, και να προσπαθήσουν να δώσουν και τα αναδρομικά. Και θα σας πω ότι δεν μιλάμε για μεγάλο ποσό, γιατί για τα αναδρομικά το μόνιμο έχουν πάρει απόφαση και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δράμας προχθές, έχουν πάρει απόφαση ότι θα τα πάρουν, και ενώ για τις καθαρίστερες τις συμβασιούχες δεν έχει πάρθει απόφαση και η προθεσμία λήγει στις 30 Νοεμβρίου βάσει του νόμου. Έτσι λοιπόν ο Δήμαρχος θα πρέπει, όπως λέμε και στο Δελτίο Τύπου, να σταματήσει και αυτό το bullying που κάνει στις εργαζόμενες, γιατί σε όποια συνάντηση και να έχουμε κάνει μαζί του, μας τονίζει πάντα ότι η δημοτική του αρχή δεν έχει διώξει τις καθαρίστριες. Ασκώντας μια ψυχολογική πίεση σε αυτές, να τις θυμίζει δηλαδή ότι χατερικά τις έχει κρατήσει στη δουλειά, αυτές οι πρακτικές είναι περασμένων ετών, που πραγματικά ο Δήμαρχος μας δείχνει ποιος πραγματικά είναι και πώς βλέπει τους εργαζόμενους. Τους βλέπει δηλαδή όπως τον κατηγορούν πολλές φορές για την αντιμετώπιση αυτή τη φασιστική αντιμετώπιση που στο 2018 να τονίζει συνέχεια και καθημερινά ότι εγώ σε κρατάω στη δουλειά και δεν σε διώχνω, αλλά θα πρέπει να με έχεις υπόψη σου και μεθαύριο στις εκλογές και θα πρέπει να κάνεις ό,τι λέω εγώ. Αυτά είναι περασμένα μεγαλεία κάποιων που θέλουν ακόμα τη χώρα να την έχουν έτσι. Εμείς θα το πω ότι αν επαναλαμβάνει συνέχεια αυτό το ζήτημα, θα κινηθούμε και διαφορετικά. Το έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι αυτές οι νοοτροπίες και συμπεριφορές θα πρέπει να αλλάξουν. Και δεν νοείται ένας δήμαρχος να συμπεριφέρεται έτσι στους εργαζόμενους του. Νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, με το οποίο θα επιδοτούνται μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους σε εμπορικές εκθέσεις σε χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξήγηλε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Το νέο αυτό πρόγραμμα «Επιχειρούμε έξω» με προϋπολογισμό δράσης 50 εκατομμύρια ευρώ θα στηρίξει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να προβάλλουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό, να συνάψουν νέες επιχειρηματικές συνεργασίες, να αυξήσουν τις πωλήσεις τους στις διεθνείς αγορές και να αυξήσουν τις θέσεις εργασίας. Ο προϋπολογισμός κάθε αίτησης δύναται να ανέλθει έως τις 100.000 ευρώ με ποσοστό ενίσχυσης 50%. Επιλέξιμες δαπάνες είναι τα κόστη μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης του περιπτέρου της εμπορικής έκθεσης, καθώς και δαπάνες συμβουλευτικής υποστήριξης. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2018 και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του. Σημειώνουμε ότι για τη συγκεκριμένη δράση οι αιτήσεις γίνονται μόνο ηλεκτρονικά και αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας. Πρόκειται για μια δράση που έχει στόχο τις πολύ μικρές αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πιστή στον άξονα που εξαγγέλθηκε για ουσιαστική στήριξη της μεσαίας τάξης, τάξη που επλήγει βαθιά από την οικονομική κρίση και την στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στο site του Υπουργείου, αλλά και στα τηλέφωνα 801 11 36 300 από σταθερό με αστική χρέωση από τις 8 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα. 6 νέοι δικηγόροι του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας ορκίστηκαν σήμερα χαρίζοντας αισιοδοξία στον κλάδο, ο οποίος το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα έχει υποστεί τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, ο κύριος Αναστάσιος Πούλιος. Μέσα σε πολύ δύσκολους καιρούς, ιδιαίτερα και για τον δικηγορικό κλάδο, σήμερα ορκίστηκαν στη Δράμα 6 νέοι ασκούμενοι δικηγόροι. Η διαδικασία της ορκομοσίας έγινε το πρωί στον χώρο του δικαστικού μεγάλου της Δράμας. Δηλώνω επικαλούμενο στην τιμή και τη σύγκρισή μου να είμαι πιστή στην πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα, να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν αυτό, να ακολουθώ τις παραδόσεις του Υπουργείματος, να εξηγερώνω τα καθήκοντά μου και των εντολών μου, ευσυνείδητα να υπερασπίζω τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών και κατοίκων της χώρας και να τις σέβομαι με κάθε μέσο να δει οτιδήποτε είναι καταλήξει το στάμα με τη βία. Κυρία Βαρδούνη, έτσι, κυρία Δούκα, είστε και κυρία Μπαρτσέλα. Σήμερα με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε 6 νέους συναδέλφους στο Δικηγορικό Σύλλογο της Δράμας. Ήταν η ορκομοσία των νέων συναδέλφων, αυτών δηλαδή που είχαν πετύχει στις εξετάσεις της πρώτης περίοδου του 2017, την άνοιξη του 2017, και κατάφεραν να είναι απόλυτα επιτυχής η δημοδοκιμασία τους αυτή. Είναι η πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια που ο Δικηγορικός Σύλλογος της Δράμας υποδέχεται ταυτόχρονα 6 νέους συναδέλφους σε εποχές δύσκολες για το δικηγορικό επάγγελμα, όπου ο αριθμός των δικηγόρων πανελλαδικά μειώνεται κάθε χρόνο. Είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο που 6 νέοι συνάδελφοι εισέρχονται στο δικηγορικό σώμα. Ευελπιστούμε ότι θα τα καταφέρουν, θα ακολουθήσουν την παράδοση του Δικηγορικού Συλλόγου της Δράμας όσον αφορά τη συμμετοχή τους στις δικαστικές αίθουσες αλλά και στο Δικηγορικό Σύλλογο, και τους ευχόμαστε κάθε δυνατή επιτυχία στο δύσκολο πραγματικά έργο που έχουν αναλάβει να υπηρετήσουν. Σε 24-ωρη απεργία κατέρχονται οι εργοθεραπευτές όλης της χώρας, όπως και σε παράσταση διαμαρτυρία στο Υπουργείο Παιδείας στην Αθήνα την ερχόμενη Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου, διότι, όπως τονίζουν οι συνδικαλιστές του κλάδου, παρά τις δημόσιες αλλεπάλληλες, κέρυες και ουσιαστικές επισημάνσεις του Πανελληνίου Συλλόγου Εργοθεραπευτών ως επισήμων αναγνωρισμένου φορέα, ο Υπουργός Παιδείας συνεχίζει ακάθεκτος προς την κατάργηση του Τμήματος Προπτυχιακών Σπουδών Εργοθεραπείας, αδιαφορώντας για τις συνέπειες αυτής της απόφασης, όπως επισημαίνουν. Ο λόγος που κατεβαίνουμε αυτή τη φορά σε διαμαρτυρία είναι η συγχώνευση του Τμήματος Εργοθεραπείας με κάποιο άλλο τμήμα που δεν γνωρίζουμε. Έχει ακουστεί η φυσικοθεραπεία, αλλά δεν ξέρουμε αν θα γίνει έτσι. Στα πλαίσια της δημιουργίας του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Έχουμε και μια κατάργηση εδώ, ότι καταργείται το προπτυχιακό τμήμα σπουδών εργοθεραπείας του ΤΕΙ. Αν γίνει συγχώνευση του τμήματος, να σας πω καταρχήν ότι το τμήμα εργοθεραπείας στο ΤΕΙ Αθήνας είναι το μοναδικό στην Ελλάδα. Να σας πω επίσης ότι έρχεται δεύτερο σε προτίμηση των αποφύτων λυκείου, σε πρώτη προτίμηση δηλαδή, και οι βάσεις είναι πάρα πολύ ψηλές. Να σας πω ότι ο πρώτος μπήκε με 18.500 μόρια. Θα μπορούσε να μπει στην ιατρική δηλαδή και προτίμησε την εργοθεραπεία. Ο τελευταίος με 16.500 μόρια. Είναι πολύ ψηλές οι βάσεις και είναι το μοναδικό τμήμα. Επίσης, βγαίνοντας, δεν υπάρχει, τελειώνοντας δηλαδή τη σχολή, δεν υπάρχει ανεργία στην ειδικότητα αυτή. Όμως, παρόλο λοιπόν ότι αυτό είναι ένα σημαντικό τμήμα στην Ελλάδα και το μοναδικό, έρχεται ο Υπουργός Παιδείας και λέει στο νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, που βεβαίως χαιρόμαστε που θα δημιουργηθεί, έτσι, αλλά θα συγχωνεύσει το τμήμα εργοθεραπείας με κάποιο άλλο τμήμα, γιατί δεν έχει αρκετούς καθηγητές. Αυτό καταλαβαίνετε ότι θα οδηγήσει ουσιαστικά στην υποβάθμιση της ειδικότητας αυτής. Γι' αυτό και διαμαρτυρόμαστε. Θέλουμε η εργοθεραπεία να παραμείνει αυτόνομη. Να είναι ένα ξεχωριστό τμήμα μέσα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ωραία. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Το ότι υπάρχουν λίγοι καθηγητές μπορεί να λυθεί. Έχουμε προτείνει τρόπους. Είναι το να πάρει φυσικά, να φτιάχνεις ένα πανεπιστήμιο και δεν προσλαμβάνεις καθόλου προσωπικό.
Αυτό mm-hmm. είναι το ιδανικό. Mm-hmm. Θα μπορούσε όμως να έρθουν από άλλα τμήματα που δεν θα έχει οικονομικό κόστος. Mm-hmm. Ακόμα και μετατάξεις εργοθεραπευτών που έχουν διδακτορικό από το δημόσιο τομέα εκεί. Υπάρχουν λύσεις. Mm-hmm. Δεν κλείνει σε ένα τμήμα το οποίο είναι το μοναδικό στην Ελλάδα. Mm-hmm. Επίσης... Όταν μάλιστα έχει είναι τόσο ανεβασμένο το επίπεδό. Mm-hmm. Αυτός είναι ο λόγος λοιπόν που εμείς κατεβαίνουμε σε αυτή την παράσταση διαμαρτυρίας, διότι και από τον Ιούλιο που έχει ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία ζητάμε να τον συναντήσουμε τον Υπουργό και δεν μας έχει δεχτεί ποτέ. Σε αυτήν την συνάντηση διαμαρτυρίας θα έχετε και τη συμπαράσταση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο των Φυσικοθεραπευτών. Ναι, γιατί και οι φυσικοθεραπευτές κατεβαίνουμε ταυτόχρονα σε παράσταση διαμαρτυρίας, γιατί και εκείνοι δεν θέλουν καμία συγχώνευση των δύο τμήματων και έχουν δίκιο. Είμαστε διαφορετικές ειδικότητες, διαφορετικές επιστήμες. Mm-hmm. Οπότε κατεβαίνουμε ταυτόχρονα για να ζητήσουμε το δίκιο μας. Είπατε προηγουμένως ότι δεν υπάρχει ανεργία στον κλάδο σας. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν πολλά κενά στα ειδικά σχολεία. Δεν ξέρω αν αφορούν μόνο τον δικό σας κλάδο. Αυτό ξέρω ότι αφορούν και άλλους κλάδους αγωγής μέσα στα ειδικά σχολεία. Τι γίνεται και με το ζήτημα αυτό? Γιατί δεν γίνονται προσλήψεις. Αυτό είναι το κυριότερο πρόβλημα. Ακριβώς. Δεν γίνονται προσλήψεις, ειδικά στο δημόσιο τομέα. Ξέρετε ότι έχουν σταματήσει οι προσλήψεις, mm-hmm. υπάρχουν πολλά κενά. Το μεγαλύτερο μέρος των εργοθεραπευτών απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα. Και όπως είπατε και πριν, οι περισσότεροι απασχολούνται στην ειδική αγωγή. Mm-hmm. Με τα παιδιά δηλαδή. Παρόλο που οι εργοθεραπευτές εργάζονται, όπως ίσως ξέρετε, και σε νοσοκομεία και σε σχολεία, όπως είπατε, mm-hmm. στη χειροκομεία, στα ΚΑΠΗ. Υπάρχουν πάρα πολλοί κλάδοι, πάρα πολλοί τομείς που ασχολείται η εργοθεραπεία. Όμως οι προσλήψεις είναι ένα σημαντικό μειονέκτημα, έτσι δεν είναι? Ναι. Το ότι δεν γίνονται εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Το ότι δεν γίνονται. Mm-hmm. Κυρία Κεραμιώτου. Είναι ένα από τα... Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Είναι ένα από τα θέματα και αυτό. Θα ήθελα να σας πω εδώ ότι το Υπουργείο Υγείας φέτος κιόλας, αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της επιστήμης μας και της ειδικότητάς μας, μας έκανε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Mm-hmm. Ο σύλλογος μας δηλαδή πια είναι όπως ο ιατρικός σύλλογος, ο δικηγορικός σύλλογος. Δεν μπορεί από τη μία το ένα Υπουργείο να αναγνωρίζει το σημαντικό μας έργο και την ειδικότητά μας και το άλλο Υπουργείο να θέλει ουσιαστικά να μας καταργήσει. Σε κάποιο σημείο αυτή της επιστολής που κοινοποιείτε σε όλους, έτσι ώστε να γνωρίζουν ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και τι θα γίνει με την υποβάθμιση που επιχειρείτε από το Υπουργείο Παιδείας, μιλάτε και για την δημόσια και δωρεάν παιδεία, αλλά και πώς την εξηγεί ο κύριος Γαβρόγλου, ο Υπουργός Παιδείας. Ναι, σας είπα πριν ότι είναι το μοναδικό τμήμα δημόσιο εργοθεραπείας αυτό στο ΤΕΙ Αθήνας. Mm-hmm. Υπάρχουν τα κολέγια που έχουν αρχίσει να βγάζουν σιγά σιγά εργοθεραπευτές. Εμείς θέλουμε να υπάρχει επιλογή. Mm-hmm. Αν κάποιος θέλει να πάει στο κολέγιο, να πάει στο κολέγιο, αλλά να μπορεί να επιλέξει, να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις και να πάει στο δημόσιο. Αυτό ζητάμε. Ωραία. Αν καταργηθεί αναγκαστικά, κάποιος που θα θέλει να γίνει εργοθεραπευτής πάει ιδιωτικά. Mm-hmm. Επομένως, γι' αυτό λοιπόν, το αναφέρουμε. Αυτό είναι που ζητάτε το κυρίαρχο, τουλάχιστον έτοιμα σε αυτήν την κινητοποίηση. Να παραμείνει αυτόνομο το τμήμα εργοθεραπείας. Αυτό ζητάμε. Ωραία. Επίσης, να σας πω ότι σύσσωμος ο κόσμος της εργοθεραπείας, ο Παγκόσμιος Σύλλογος, ο Ευρωπαϊκός Σύλλογος, ο Σύλλογος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έχουν στείλει επιστολές στον Υπουργό Παιδείας, στις οποίες τις έχουμε κοινοποιήσει και στον Πρωθυπουργό, που αναφέρουν ακριβώς αυτό, ότι δεν μπορείτε να καταργείτε μια ειδικότητα στην Ελλάδα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Ζήσε τη στιγμή. Νιώσε το ρυθμό. Star FM 93,5. Ακού δυνατά όλες τις επιτυχίες. Στο δελτίο ειδήσεων και πάλι με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.
Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο Δικηγορικό Σύλλογο Δράμας, όπως είναι γνωστό, θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 26 Νοεμβρίου. Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 7 το πρωί και θα κλείσουν στις 7 το βράδυ. Από τις εκλογές θα προκύψει ο νέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας. Μία είναι η υποψηφιότητα του νυν προέδρου Αναστάσιου Πούλου, καθώς και 8 άτομα στις θέσεις των συμβούλων. Στις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου της Δράμας που θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Κυριακή 26 Νοεμβρίου, ένας είναι ο υποψήφιος, ο νυν πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Δράμας, Αναστάσιος Πούλος. 8 θα είναι τα μέλη που θα στελεχώσουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ οι υποψήφοι για τα μέλη είναι 15 δραμηνοί δικηγόροι. Οι υποψήφοι δικηγόροι της Δράμας που θα πλαισιώσουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι Γαλιαλίδης Θεοχάρης του Ευθυμίου, Γουσγουρίδης Σάβας του Δημητρίου, Διβανίδης Γεώργιος του Σάβα, Ιορδανίδης Παγκράτιος του Ισαάκ, Κασάπη Βασιλική του Γεωργίου, Κατεμλιάδου Ευαγγελία του Βασιλείου, Μπακοπούλου Ειρήνη του Δημητρίου, Μιστρίδης Αδάμ του Γεωργίου, Νιζάμης Μιχαήλ του Δημητρίου, Παπαθεοδόρου Χρήστος του Θεοδόρου, Σαλονίδου Μαρία του Αρχιμίδη, Τουτουντζόγλου Δημήτρος του Χρυσοστόμου, Τσακυρίδου Εκατερίνη του Γεωργίου, Τσούκα Δήμητρα του Στεργίου και Φιλιππίδης Κωνσταντίνος του Χρήστου. Η εκλογική διαδικασία και στο Δικηγορικό Σύλλογο Δράμας, όπως και σε όλους τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, θα διεξαχθεί την Κυριακή 26 Νοεμβρίου από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, όταν θα κλείσουν οι κάλπες και θα αρχίσει η καταμέτρηση των αποτελεσμάτων. Στο Δικηγορικό Σύλλογο της Δράμας, για τη θέση του υποψηφίου Προέδρου υπάρχει μόνο η δική μου υποψηφιότητα. Για τη θέση των 8 συμβούλων όμως υπάρχουν 15 υποψήφοι, οι οποίοι θα αναμετρηθούν στην επόμενη Κυριακή. Όλες οι διαδικασίες για την οργάνωση της ημέρας εκείνης έχουν ολοκληρωθεί. Κανονικά και αναμένουμε την ημέρα εκείνη προκειμένου οι συνάδελφοι να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και να επιλέξουν τη νέα διοίκηση για την τετραετία πλέον με βάση τον νέο κώδικα από το 1η-1η-2018 μέχρι και τις 31/12/2021. Επειδή οι εποχές είναι εξαιρετικά δύσκολες και επειδή νομίζω ότι πρέπει οι δικηγορικοί σύλλογοι όπως και όλοι οι συνδικαλιστικοί φορείς να είναι δυνατοί και ενωμένοι, θεωρώ ότι πρέπει και οι δικηγόροι της Δράμας να συμμετέχουν μαζικά σε αυτήν την διαδικασία, προκειμένου να εκλέξουν αυτούς που θεωρούν ικανούς για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο έργο που τους περιμένει την επόμενη τετραετία. Η επιχορήγηση που έλαβε ο Δήμος Δοξάτου από το Υπουργείο Εσωτερικών για εξόφληση υποχρεώσεών του ανέρχεται σε 111.815 ευρώ. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Δοξάτου, Δημήτρης Αλακάκης, δεν είναι η πρώτη φορά που λαμβάνει παρόμοια επιδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών και έτσι δεν θα χρειαστεί να επιβαρυνθούν οι δημότες του Δήμου του περαιτέρω. Ο Δήμος Δοξάτου επιχορηγήθηκε με το ποσό των 111.815 ευρώ για να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του που προέρχονται από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που είχαν τελεσιδικήσει έως την 31η του Ιουλίου του 2017. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κουρλέτης ενέκρινε την 14η επιχορήγηση συνολικού ποσού 1.817.631 ευρώ στους Δήμους της χώρας και μεταξύ αυτών και στο Δήμο Δοξάτου. Ναι, ήταν ένα πάγιο αίτημα του Δήμου μας να μπορέσει να επιχορηγηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών έτσι ώστε να αποπληρωθούν οι δικαστικές αποφάσεις οι οποίες έχουν εκδοθεί τα τελευταία χρόνια και οι οποίες αφορούσαν δαπάνες οι οποίες δεν ήταν καθόλου εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό, αφορούν σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα τα λεγόμενα μαύρα έργα τα οποία άφησε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, η οποία εκτελούσε έργα εργασίες και προμήθειες εν μέρη χωρίς να υπάρχουν καθόλου πιστώσεις μέσα στον προϋπολογισμό. Τα χρήματα αυτά έπρεπε να τα πληρώσουν οι δημότες μας. Εμείς επιλέξαμε φυσικά και να διεκδικήσουμε να μην τα πληρώσουν αυτά τα χρήματα οι δημότες μας, αλλά να τα πληρώσει το Υπουργείο Εσωτερικών, πράγμα και το οποίο έγινε. Σε καιρούς κρίσης, κυρία Οικονόμου, δεν μπορούμε να αφήσουμε τους πολίτες τους δικούς μας απροστάτευτους. Προσπαθούμε παντή τρόπο να μειώσουμε τη συμβολή τους και να μην φορτωθούν πάνω στις πλάτες τους τα λάθη της κακής οικονομικής διαχείρισης της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εισάκουσε το δικό μας το αίτημα και επιτυχώς ολοκλήρωσε την επιχορήγηση του Δήμου μας με 111.000 ευρώ, οι οποίες όλες αποκλειστικά αφορούν στην κάλυψη δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες έχουν εκδοθεί για παρόμοιες υποθέσεις, όπως σας έχω πει προηγουμένως. Νομίζω ότι είναι μια θετική εξέλιξη και πρέπει να ευχαριστήσουμε το Υπουργείο Εσωτερικών για την άμεση ανταπόκρισή του. Δεν είναι η πρώτη φορά όμως που λαμβάνετε αυτού του είδους τις επιχορηγήσεις για να καλύψετε κενά ή ίσως ανάγκες τρέχουσες επίδοσης.
Ναι, σαφέστατα να θυμίσουμε ότι με το που είχαμε αναλάβει τον Σεπτέμβριο του 2014, χάρη στην παρέμβαση του τότε Υπουργού Εσωτερικών του κ. Ντινόπουλου, είχε αφαιρεθεί από τον Δήμο μας ένα χρέος, ένα δάνειο το οποίο είχε λάβει ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ, είχε διαγραφεί. Την ίδια τακτική ακολουθούμε και τώρα. Προσπαθούμε να μην πληρώνει το Ταμείο του Δήμου, γιατί το Ταμείο του Δήμου αποτελείται από τις εισφορές που δίνει ο Δημότης. Τα λεφτά του Δημότη να αξιοποιούνται για έργα συντηρήσεως, να αξιοποιούνται αλλιώς και να μην πηγαίνουν σε οφειλές, οι οποίες δεν θα έπρεπε καν να υπάρχουν στον Δήμο Δοξάτου, εάν αυτός ακολουθούσε μια αρθολογική διαχείριση. Εμείς έχουμε μάθει και έχουμε επιβάλει σε αυτόν τον Δήμο, ο οποίος είχε συνηθίσει να κάνει δαπάνες πέρα από εκεί που μπορούσε, να κάνει δαπάνες μέχρι εκεί που μπορεί. Και γι' αυτόν τον λόγο, άλλωστε, και με αυτή την επιχορήγηση πλέον την τελευταία, σε λίγο καιρό θα πούμε και θα το ανακοινώσουμε και δημόσια, ότι έχουμε τελειώσει με όλα τα χρέη τα οποία είχαμε αντιμετωπίσει από το 2012, ήταν αυτά τα χρέη, τόσο παλιά ήταν τα χρέη, μέχρι και σήμερα. Και θεωρώ πλέον με τον καλύτερο τρόπο ότι θα πιστοποιηθεί ότι από τη μια μεριά ο Δήμος Δοξάτου έχει ξεχρεώσει τα χρέη του κατά ένα μεγάλο βαθμό από τις οικονομίες που κάναμε από το ταμείο του, αλλά και σε ένα άλλο βαθμό χάρη στην επιχορήγηση την οποία έχει λάβει και την υποστήριξη από το Υπουργείο Εσωτερικών διαχρονικά. Είτε κυβέρνηση ήταν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, είτε κυβέρνηση είναι ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Εμείς οι διεκδικήσεις μας είναι συγκεκριμένες, δεν καταλαβαίνουμε από χρώματα και από κόμματα. Οι διεκδικήσεις μας είναι αυτές και οι διεκδικήσεις μας έχουν να κάνουν με την ορθή, αν θέλετε, διαχείριση του δημοσίου χρήματος και τη μη επιβάρηση των βεβαρημένων δημοτών μας για να αντιμετωπίσουν και να λάβουν στις πλάτες τις δικές τους αυτά τα χρέη που κακώς έγιναν. Συνέντευξη τύπου έδωσε σήμερα ο επερχόμενος πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, Άγγελος Τατσούλης, απολογιστικού χαρακτήρα. Είχαμε κάνει αρκετές συναντήσεις για το Ευθυσιακό Κέντρο. Και μάλιστα έχουν αναφερθεί και στο Διοικητικό Συμβούλιο με μια εταιρεία η οποία κάνει εκτός από εκθέσεις, κάνει και αρκετά συνέδρια. Και μάλιστα, αν θυμάστε, εσείς παρακολουθήσατε το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι δύο καβαλιώτισες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη και είχαμε κάνει πάρα πολλές επαφές να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιηθεί. Σας είπα, η βασική αιτία ήταν η οικονομική. Τα χρήματα τα οποία περίσσευαν τον τελευταίο χρόνο. Τα χρήματα. Από την άλλη πλευρά, να σας θυμίσω ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν πριν από 1,5 χρόνο. Και κάθε φορά που λέγαμε έχουμε εκλογές, σταματάμε, ξεκινάμε, σταματάμε, ξεκινάμε. Ήταν μια βασική αιτία. Και εγώ πρώτο σας είπα ότι αν κάτι δεν έγινε για μένα, είναι το Ευθυσιακό Κέντρο. Έπρεπε να αξιοποιηθεί. Σας λέω τι κάναμε και τι δεν έγινε σωστά. Εγώ σας είπα πρώτο. Έπρεπε να γίνει, έπρεπε να ξοδευτούν περισσότερα χρήματα, σαφώς και για την επικοινωνία του επιμελητηρίου. Έτσι, αυτά ήταν τα λάθη μου. Και να αξιοποιηθεί πιο τάχιστα το Ευθυσιακό Κέντρο. Θα κάναμε κούρεμα του χρέους, συγκεκριμένα ποσά. Θα μπορούσαμε να πληρώσουμε το υπόλοιπο σε 20 χρόνια. Είχαν γίνει τέτοιες συζητήσεις. Αλλά λόγω των εκλογών σταμάτησα έτσι ώστε να αναλάβει τις πρωτοβουλίες η καινούργια διοίκηση. Και μάλιστα έχω δηλώσει σε όλους αυτή τη στιγμή ότι οτιδήποτε χρειαστεί στο κομμάτι των δικών μου επαφών, προσωπικών επαφών, στα τραπεζικά ιδρύματα, σαφώς και θα είμαι με τη διοίκηση οτιδήποτε για κάνω. Φτάσαμε στο παραπέντε να το πάρουμε το βιοπάρ. Ιδικτίστηκε ένα υπόπεδο εκεί, το είδατε. Όλη η ιστορία στο ΒΙΠΑ έγινε γιατί δεν είχαν γίνει σωστά οι βιολογικές μελέτες. Και γι' αυτό κατηγορήθηκα. Πήγα για κακόδημα, έτσι να σας το θυμίσω και αυτό. Και βέβαια δεν πήγε καν στο ακροατήριο η υπόθεση, διότι ήταν έολη. Επομένως, δεν μπορούμε να λέμε. Σαφώς και είναι ένα εργαλείο το ΒΙΠΑ. Και πραγματικά θέλω να ακούσω τις θέσεις των συνδυασμών γι' αυτό. Όπως θέλω να ακούσω τις θέσεις των συνδυασμών για αυτά που προσφέρουν οι επιχειρηματίες προς το επιμελητήριο. Γιατί το άκουσα γι' αυτό. Ότι υπάρχουν 2 εκατομμύρια που δεν έχουν εισπραχθεί και τα οποία θα πέφτουν στην αγορά και θα δίναν ζωή στην αγορά. Θα δίναν ζωή στην αγορά και θα κλείναν τις επιχειρήσεις. Εγώ την πρώτη μέρα που έλαβα τον οργανισμό ήμουν υποχρεωμένος ως δημόσιο ότι αυτά τα χρέη είναι από το 1918, από την ύπαρξη του επιμελητηρίου, έτσι. Αυτά είναι τα χρέη των επιχειρήσεων προς το επιμελητήριο όσον αφορά τις συνδρομές τους. Έπρεπε λοιπόν εγώ σαν πρόεδρος του επιμελητηρίου, βάσει νόμου, αυτά τα χρήματα τα κάνω απαιτητά στην εφορία. Εγώ πήρα το ρίσκο από την πρώτη μέρα και είπα ότι εγώ, συνάδελφό μου, δεν κάνω χρέος για 100 ευρώ στην εφορία απαιτητό και ας γίνω έκτοτος πρόεδρος για παράβαση καθήκοντος. Θα πήγαινα μια ροχήτρα στο σπίτι μου καλύτερα. Καλό λοιπόν τώρα τους 3 υποψηφίους να μας πούν
θα κάνουν αυτοί απαιτητά τα χρήματα στην εφορία των συναδέλφων μας ή να τα λέμε μόνο υπάρχουν 2 εκατομμύρια και δεν τα εισπράξατε. Το ρωτάω λοιπόν για να, δουλέψει η αγορά. Να απαντήσουν, να πάρουν θέση για το βιοπά και για τα 2 εκατομμύρια. Ήτανε συγκεκριμένη η απόφαση και καταγεγραμμένη σε διοικητικό συμβούλιο. Το επαναλαμβάνω, προτιμώ να εκπέσω του αξιώματος του Προέδρου παρά να στείλω συνάδελφό μου στην εφορία με όποιες επιπτώσεις θα είχε αυτό, έτσι, όποιες επιπτώσεις είχε για τη δουλειά του, για να εισπράξω τα 150 ευρώ του επιτηρίου. Για πρώτη φορά μετά από το 2010 θα διεξαχθεί στην Καβάλα ένα συνέδριο τοπικής ιστορίας, ένας θεσμός που προϋπήρχε τις περασμένες δεκαετίες αλλά σταμάτησε λόγω οικονομικών δυσχεριών. Το συνέδριο αυτό που θα ξεκινήσει την ερχόμενη Παρασκευή στο ξενοδοχείο Λούση και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή έχει ως θέμα την Καβάλα από το 1835 ως και το 1918, έτος λήξης της δεύτερης βουλγαρικής κατοχής. Αποτελεί για τη Δημοτική Αρχή Καβάλας, όπως αναφέρθηκε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου που δόθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, μια πρώτη τάξη ευκαιρία για να τιμηθεί ο ιδρυτής του Ιστορικού και Λογοτεχνικού Αρχείου Καβάλας, Νικόλαος Ροδομέτοφ, ο οποίος πρόσφατα έφυγε από τη ζωή. Το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας τον περασμένο Ιούνιο αποφάσισε τη διοργάνωση συνεδρίου τοπικής ιστορίας Καβάλας, έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί και που ασχολούνται με την καταγραφή της τοπικής ιστορίας της περιοχής να παρουσιάσουν τις πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες τους. Και όχι μόνο, να μάθουμε κι εμείς την ιστορία του τόπου μας για μια εποχή για την οποία λίγες πηγές υπάρχουν και δεν ξέρουμε και πολλά πράγματα. Το συνέδριο θα γίνει αυτή τη βδομάδα, από τις 24 έως τις 26 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο Λούση. Είναι η συνέχεια των πετυχημένων συνεδρίων που έχουν διοργανωθεί κατά καιρούς από την Ιερά Μητρόπολη Φιλίππο Νεοπόλος και Θάσου, τον Δήμο Καβάλας, αλλά και το Ιστορικό Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας του αειμνήστου κυρίου Νικολάου Ροδομέτοφ. Στόχος του συνεδρίου είναι η ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς της περιοχής μας, η αξιοποίηση επιφανών συμπολιτών μας που διαβιούν σε άλλα μέρη της Ελλάδας αλλά και στο εξωτερικό, η αξιοποίηση και ανάδειξη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για την περιοχή, εκδόσεις βιβλίων, διπλωματικές εργασίες κλπ. Αλλά και του μοναδικού αρχείου του κυρίου Γεωργίου Αστεριάδη, το οποίο έχει δωρηθεί στο Δήμο Καβάλας και είναι στην κατοχή μας. Η ανάδειξη της προσφοράς συμπολιτών μας στην καταγραφή της ιστορίας του τόπου μας. Σκοπός της διοίκησης του Δήμου Καβάλας είναι ο πλούτος αυτός των γνώσεων που θα κατατεθεί στο συνέδριο να γίνει κτήμα της νέας γενιάς του Δήμου μέσω των πρακτικών φυσικά. Το συνέδριο είναι ανοιχτό τόσο στην επιστημονική κοινότητα αλλά και σε ερευνητές που θα παρουσιάσουν τεκμηριωμένα τις εργασίες τους. Αφορά την παρουσίαση ανακοινώσεων που διαφωτίζουν την ιστορική περίοδο της πόλης από το 1835, έτος συστάσεως του ελληνικού προξενικού πρακτορείου στην Καβάλα, έως το 1918, λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εμείς ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε για να έχει επιτυχία το συνέδριο, το κάναμε. Από εδώ και πέρα, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, το τριήμερο θα δείξει τι ακριβώς θα ανακοινώσουν οι σύνεδροι, ώστε όλο αυτό το υλικό, γιατί πολλές φορές έρχονται και σύνεδροι που κάνουν ανακοινώσεις που δεν λένε και τίποτα. Ενώ βλέπω νεαρούς επιστήμονες, οι οποίοι δείχνουν υπερβάλλοντα ζήλο πάνω στην έρευνα ή στην επιστήμη τους, φέρνουν στο φως καινούργια πράγματα τα οποία διαφωτίζουν την νεότερη αυτή ιστορική περίοδο 1835-1918.
βλέπετε, περιορίσαμε την ιστορική περίοδο του συμποσίου για αυτό το πράγμα. Να έχουμε λίγες ανακοινώσεις και καλές. Πάντοτε από κάποια ανακοίνωση είναι σίγουρο ότι θα προκύψει το σημείο εκείνο που θα είναι ένα ακόμη λιταράκι της γνώσης της τοπικής μας ιστορίας. Σε κάθε συνέδριο βρίσκουμε ανακοινώσεις πραγματικά, όπως είπε και ο κύριος Σιώνης, που είναι αυτές οι πρότυπες ανακοινώσεις που εμπλουτίζουν το ιστορικό αρχείο της πόλης μας. Και αυτά αποτελούν τη βάση για τους μετέπειτα ερευνητές της τοπικής μας ιστορίας. Θα ήταν καλό να είναι πολλοί καβαλιώτες, εγώ καλώ τους καβαλιώτες να έρθουν να παρακολουθήσουν αυτό το συνέδριο, γιατί οι γνώσεις που αποκομίζουμε από τέτοια ιστορικά συνέδρια είναι πραγματικά πολύτιμες. Γνώσεις που οφείλουμε να μεταλαμπαδεύσουμε και στις επόμενες γενιές. Με τον τίτλο «Πατρίδα, τα λιοτρίβια σου», ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Οι Ρίζες μας» διοργανώνει μια λαοκραφική εκδήλωση την ερχόμενη Κυριακή, 26 Νοεμβρίου, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Χορηγός επικοινωνίας είναι η τηλεόραση Star Βορείου Ελλάδος. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δράμας «Οι Ρίζες μας» και το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, παράρτημα χρόνιο παθήσεων δράμας, διοργανώνουν την Κυριακή 26 Νοεμβρίου και ώρα 6.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Οδείο Δράμας λαογραφική εκδήλωση με τίτλο «Πατρίδα, τα λιοτρίβια σου». Είναι μια μουσικοχορευτική παράσταση για να καλωσορίσουμε το χειμώνα, έθιμα και δοξασίες του λαού μας. Επίσης είναι και μια εκδήλωση για να τιμήσουμε την Παγκόσμια ημέρα των ατόμων με αναπηρία που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Δεκεμβρίου. Εκ μέρους του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης θα χαιρετήσει την εκδήλωση ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Σωτήρης Σωτηριάδης. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο να έρθει την Κυριακή 26 Νοεμβρίου και ώρα 6.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Οδείο Δράμας να παρακολουθήσουν τις χορευτικές ομάδες του Πολιτιστικού Συλλόγου Δράμας «Οι Ρίζες μας» και του Παραρτήματος Χρόνιων Παθήσεων Δράμας στην λαογραφική εκδήλωση «Πατρίδα, τα λιοτρίβια σου». Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Star Βορείου Ελλάδος που είναι χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσής μας. Χθες και σήμερα διανεμήθηκαν από την Ένωση Κυριών Δράμας ποσότητες πιπεριών σε 100 και πλέον οικογένειες που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα μετά από την πρωτοβουλία παραγωγού από τη Δράμα. Η κοινωνική λειτουργός Δήμητρη Ορφανίδου επισήμανε ότι η χειρονομία αυτή αξίζει να βρει μιμητές. Όπως είναι γνωστό, η Ένωση Κυριών στηρίζει πάνω από 1.500 μέλη οικογενειών μηνιαίως μέσα από τα διάφορα προγράμματα που διαθέτουμε. Το μήνα Νοέμβριο, για τις 21 και 22 Νοεμβρίου, η Ένωση Κυριών μοίρασε σε πάνω από 100 οικογένειες πιπεριές, οι οποίες οικογένειες έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Σημαντικό είναι να πω ότι η χορηγία αυτή προέρχεται για τον τόπιο παραγωγό της δραμηνής κοινωνίας. Είναι πολύ σημαντικό για μας οι δραμηνοί να στηρίζουν, να συνεχίζουν να φέρνουν αγαθά τα οποία εμείς θα μπορέσουμε να μοιράσουμε στον κόσμο που τα έχει ανάγκη και πόσο μάλλον τώρα που πλησιάζουν οι γιορτές και οι ανάγκες αυξάνονται, φαντάζομαι. Ναι, αυξάνονται καθημερινά. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται και ο αριθμός των ανθρώπων που έρχονται εδώ στην Ένωση Κυριών. Δυστυχώς ναι, ο αριθμός αυξάνεται μηνιαία και σταθερά. Οπότε λοιπόν μετά από αυτή την κίνηση είναι ευπρόσδεκτες οποιασδήποτε παρόμοιες, να πω έτσι, από παραγωγούς και όχι μόνο, διανομές προϊόντων και άλλων ειδών, που εσείς τα κατανέμετε ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελουμένων. Κάθε βοήθεια είναι σημαντική, οπότε κάνουμε ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους παραγωγούς ή κάθε άνθρωπο που θέλει να φέρει οτιδήποτε εδώ στην Ένωση Κυριών, ώστε να μπορέσει να βοηθήσει μία οικογένεια. Πάμε τώρα και σε μία δυσάρεστη είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Πτώμα ενός άνδρα βρέθηκε χθες σε εγκαταλελειμμένο κτίριο σε ορεινή περιοχή του νομού Εύρου.
Βρέθηκε χθες το πρωί σε ορεινή περιοχή του Εύρου εντός εγκαταλελειμμένου κτηρίου ένα πτώμα ανδρός πιθανόν μη νόμιμου μετανάστη αφρασιατικής καταγωγής. Ισορρός του άνδρα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, ενώ από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Την προανάκριση ενεργεί το αστυνομικό τμήμα Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης. Πάμε σε κάτι άλλο. Με τη συμμετοχή 420 πουλιών και μεγάλο αριθμό εκτροφέων που ήρθαν από όλη σχεδόν την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Ράκης, αλλά και από άλλους νομούς της χώρας, ακόμα και από την Αθήνα, η Ένωση Φύλων Οδικών Πτηνών Δράμας έχει ξεκινήσει ήδη τη διαγωνιστική διαδικασία του έκτου τοπικού διαγωνισμού, με κύριο χαρακτηριστικό μεταξύ άλλων και την εμφάνιση για πρώτη φορά στη Δράμα νέων φυλών Καναρινιών. Από μεθαύριο Παρασκευή έως και την Κυριακή θα μπορούν οι επισκέπτες και όσοι εκτροφής θέλουν, καθώς επίσης και πολλοί από τους κατοίκους της Δράμας, να δουν από κοντά τα 420 είδη πτηνών, δηλαδή οδικών πτηνών καναρινιών, τα οποία εκτίθενται στον χώρο του αμφιθεάτρου του Εργατικού Κέντρου της Δράμας από την Ένωση Φύλων Οδικών Πτηνών Δράμας. Θα πρέπει να τονιστεί πως αυτήν την έκθεση συμμετέχουν 420 πουλιά από διάφορους εκτροφείς από όλη σχεδόν την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, αλλά και από άλλους νομούς της χώρας. Η διαγωνιστική διαδικασία είναι σε εξέλιξη, ενώ οι βραβεύσεις και τα ονόματα των τυχερών θα ανακοινωθούν την Κυριακή το μεσημέρι. Φέτος έχουμε τη χαρά να έχουμε 420 πουλιά συνολικά στον αριθμό. Τα πουλιά είναι τα περισσότερα σε εκτροφείων του συλλόγου μας. Οι υπόλοιποι εκτροφείς που συμμετέχουν είναι από Αλεξανδρούπολη, από Καβάλα, λίγοι από Θεσσαλονίκη και από Αθήνα. Αλλά οι περισσότεροι είναι εκτροφείς του συλλόγου μας και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί αυτό είναι ο σκοπός μας. Θέλουμε δηλαδή ένας τοπικός διαγωνισμός και θέλουμε να είναι ένας εκπαιδευτικός διαγωνισμός για τους εκτροφείς μας. Υπάρχουν όμως και κάποια είδη που για πρώτη φορά εκτίθενται εδώ στη Δράμα. Ναι, έχουμε κάποιες εκτροφείς οι οποίοι έχουν ενσωματωθεί πλέον στο σύλλογό μας. Και έχουν κάποιες ειδικές ράτσες, να πω, οι οποίες δεν έχουν ξαναεκτεθεί στη Δράμα, όπως παράδειγμα τα Καναρίνια Norwich, τα Yorkshire και πουλιά τα οποία τέλος πάντων έρχονται από Αγγλία και θέλουν κάποιο ιδιαίτερο κόπο και γνώσεις για να εκτραφούν. Σε αυτή την έκθεση τι θα μετρήσει όσον αφορά τις συμμετοχές των πουλιών? Αυτό που μετράει για τις συμμετοχές δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι απλώς το μεράκι του κάθε εκτροφέα και από εκεί και πέρα το κατά ποιους στόχους έχει θέσει ο ίδιος του σαν εκτροφέας, σαν εκτροφικούς στόχους δηλαδή. Δηλαδή μετράει το χρώμα, μετράει η στάση, το πτέρωμα. Ναι, στις κρίσεις πάντοτε τα καναρίνια μας κρίνονται σύμφωνα με το χρώμα τους, τα καναρίνια χρώμα τους κρίνονται σύμφωνα με το χρώμα τους και τις ιδιαιτερότητες της ράτσας και από εκεί και πέρα τα καναρίνια τύπου που λέμε ή θέσεις, τα οποία πάλι κρίνονται ανάλογα με τη ράτσα, με τα κριτήρια της ράτσας τους. Θα υπάρχει κριτής για όλα αυτά εδώ και πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία? Έχουμε φέρει έναν κριτή, κάθε χρόνο καλούμε κάποιους κριτές οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι από ομοσπονδίες και από την Διεθνή Συνομοσπονδία. Φέτος έχουμε έναν φίλο, γιατί έχει έρθει πολλές φορές από τη Γερμανία, τον κύριο Ιβ Μίχελ, ο οποίος είναι η 6η-7η φορά που έρχεται στη Δράμα. Ήδη κρίνει από το πρωί σήμερα από τις 8.30 ώρα και η κρίση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή το μεσημέρι, αν όλα πάνε καλά. Αυτό το διάστημα μπορεί ο κόσμος να έρχεται και να επισκέπτεται την έκθεση με τα πουλιά? Η έκθεσή μας θα ανοίξει από την Παρασκευή, θα είναι για την Παρασκευή όλη την ημέρα μέχρι τις 7 ώρα το απόγευμα, το Σάββατο πάλι το ίδιο από το πρωί από τις 9 ώρα μέχρι τις 7 ώρα το απόγευμα και την Κυριακή μέχρι τις 1 ώρα το μεσημέρι, 3 μέρες δηλαδή. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς, πολλές ευχές για μια όμορφη συνέχεια. Να είστε καλά.